Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του Γενικού Γραμματέα του κόμματός μας, χαιρετίζουμε το συνέδριο της ΚΕΔΕ, το οποίο πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι εργατικές λαϊκές οικογένειες είναι αντιμέτωπες με τη διευρυμένη φτώχεια και την ανέχεια που αγκομαχούν να τα βγάλουν πέρα. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, των κρατών μελών για την πράσινη μετάβαση και την απελευθέρωση της ενέργειας οδήγησε στην απολιγνητοποίηση με κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, στο χρηματιστήριο ενέργειας, το εμπόριο ρήπων και το φυσικό αέριο ως τη βάση παραγωγής ενέργειας. Και αυτή η πολιτική είναι η αιτία της ενεργειακής φτώχειας που εξαπλώνεται, καθώς και της αύξησης του κόστους λειτουργίας των δομών των Δήμων, που θα καλεστεί να πληρώσει ξανά ο λαός. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η υλοποίηση των κυρώσεων ενάντια στη Ρωσία δημιούργησε νέα δεδομένα, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Το ΚΚΕ αγωνίζεται ενάντια στον υπεραλληστικό πόλεμο που γίνεται για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια οικονομία, το μοίρασμα των πρωτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς, και φυσικά δεν επιλέγουμε στρατόπεδο ή πολύ καλύτερα δεν επιλέγουμε κανένα ληστή. Η γενικευμένη ανατίμηση των ειδών πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης ως συνέχεια της ενεργειακής πολιτικής αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση με την κοροϊδία του καλαθιού του νοικοκυριού, ενώ την ίδια ώρα αρνείται να καταργήσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Γιώργο, μισό λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία στην αίθουσα. Δεν πειράζει, ακούγουμε. Αν θέλετε, μπορεί να φωνάξω και περισσότερο. Αυτή η κατάσταση, λοιπόν, σε συνδυασμό με τους τσαχισμένους μισθούς, τις ελαστικές και επισφαλείς εργασιακές σχέσεις, τις μεγάλες περικοπές της συντάξης, τους αβάσταχτους φόρους και τα χαράτσα, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, επιδεινώνουν την κατάσταση χιλιάδων εργατικών λαϊκών οικογενειών. Ο λαός μας, στα πλαίσια της στρατηγικής της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ζει τις συνέπειες της ανεργίας, ζει τις συνέπειες των ανατροπών στην παιδεία, με μεγαλύτερα εμπόδια στη μόρφωση των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, της εμπορευματοποίησης της υγείας, με χαρακτηριστικό το νομοσχέδιο που αυτές τις μέρες, από ό,τι διαφαίνεται, θα καταθέσει η κυβέρνηση. Αυτό δηλαδή που αφορά τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, που το κόστος για την αποκατάσταση της υγείας του λαού μας θα καταντήσει και θα φτάσει να είναι απαγορευτικό. Η υγεία ως ύψιστο αγαθό για τον άνθρωπο θεωρούμε και πρέπει να είναι δημόσια, καθολική και να παρέχεται ενιαία από το κράτος με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Γι' αυτό εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην πρόταση της ΚΕΔΕ να ανατεθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους Δήμους. Στεκόμαστε απέναντι σε ό,τι χειροτερεύει την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού. Η έλλειψη των αναγκαίων έργων αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας, που πότε καίν και πότε πνίγουν ανθρώπους και το βίος τους και το βιός τους, και πότε οι σεισμοί θάβουν κάτω από τη συντρίμια ανθρώπους που έχτισαν με κόπους μιας ζωής ένα σπίτι. Οι πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων σε υποδομές, όπως στην αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, στον αντισεισμικό έλεγχο των δημόσιων κτηρίων και ειδικά των σχολείων, που ερίστο επαρόδο το 80% αυτών είναι ανέλεγκτα, η ελλείψη σε κτίρια, προσωπικό και εξοπλισμό στην εκπαίδευση και στην υγεία δεν ικανοποιούνται γιατί δεν συνάδουν με τη λογική του κόστους-οφέλους. Και πολλής λόγος γίνεται για τις μεταρρυθμίσεις στην τοπική διοίκηση. Όσες έγιναν, και το γνωρίζετε πολύ καλά ως τώρα, οδήγησαν στη μετατροπή των Δήμων σε τμήματα των κρατικών υπηρεσιών, σε τμήματα του κρατικού μηχανισμού, για να ρυθμίζουν τους κανόνες ανταγωνισμού των επιχειρηματικών ομίλων, που λιμένονται τα έργα και τις υπηρεσίες στους Δήμους. Η λογική που διέπει το σύνολο της λειτουργίας με το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί είναι η συμβολή ακριβώς στην κατεύθυνση ενίσχυσης της καπιταλιστικής ανάπτυξης, με την επιχειρηματικότητα να κυριαρχεί
σε κάθε απόφαση και δράση. Εκτός από την ιδιωτικοποίηση λοιπόν της καθαριότητας, του πρασίνου και άλλα, η αξιοποίηση ελεύθερων χώρων, δημόσιας γης, η αλλαγή χρήσεων γίνονται με γνώμονα και μόνο την επιχειρηματική ανάπτυξη. Με αυτή τη στρατηγική, η κάλυψη και των ελάχιστων αναγκών του λαού γίνεται όλο και μεγαλύτερο και με μεγαλύτερο κόστος. Και στα πλαίσια αυτά έχει καθοριστεί και η λογική της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών των Δήμων, που συνεχώς διευρύνονται. Έτσι, για παράδειγμα, η διαχείριση των απορριμμάτων παραδίδεται στους επιχειρηματικούς ομίλους, δημιουργεί συγκρούσεις και αντιθέσεις και ο λαός πληρώνει τα σκουπίδια ακριβά, πανάκριβα. Επιμένει η κυβέρνηση στην καταβολή από τους Δήμους του τέλους ταφής. Το ακούσαμε και προηγουμένως εισηγητικά από τον Πρόεδρο, που είναι γνωστό ότι θα αυξήσει τα ανταποδοτικά τέλη. Θέση μας είναι να μην πληρώσει ο λαός επαυξημένα τέλη για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Συγχρόνως γίνεται πολλή συζήτηση για τις αρμοδιότητες. Πάνω από δεκάδες, εκατοντάδες αρμοδιότητες πέρασαν τα τελευταία χρόνια στους Δήμους, χωρίς όμως την αναγκαία χρηματοδότηση και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, διασπώντας το ενιαίο της παροχής προς το λαό, με πληρωμή φυσικά ξανά για τα ελάχιστα. Η πολιτική προστασία μεταφέρεται στους Δήμους, η ευθύνη δηλαδή του κράτους, χωρίς προσωπικό, χωρίς εξοπλισμό, για να προστατευτεί η ζωή και το βίος του λαού μας. Και στο τέλος, και αυτό, όπως και άλλες αρμοδιότητες, θα επιβαρύνει το Δημότη. Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση των Δήμων, οι Δήμοι από τις εξελίξεις στην ενέργεια βρίσκονται μπροστά σε οικονομικό αδιέξοδο. Το κόστος λειτουργίας των όποιων δομών, των ΔΕΙΑ και ούτω καθεξής, έχει εκτιναχθεί και θα μεταφερθεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο στους δημότες. Εξάλλου, στο πρόσφατο παρελθόν, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανέφερε χαρακτηριστικά για τα κολυμβητήρια, τα αρδεύσεις, τα καύσιμα, τα σχολικά κτίρια, τον οδοφωτισμό κτλ. Ανεβάζουν στα ύψη το κόστος. Έτσι, αποτέλεσμα αυτού, οι Δήμοι από 300 περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για ρεύμα, καύσιμα και θέρμανση, αν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές, το κόστος θα εκτοξευθεί στο 1 δις ευρώ. Τώρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στους φορείς του δημοσίου, κατά 10%. Προβλέπει ότι όσοι δεν πετύχουν το συγκεκριμένο στόχο που θέτει η κυβέρνηση για το 2023, θα αποκλείονται από προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Μάλιστα, το μέτρο περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τις σχολικές επιτροπές των Δήμων. Θέση μας είναι να μην υπάρξει καμία απόφαση για επιβάρηση του λαού μέσα από τη μετακύληση του κόστους. Όσο αφορά την κρατική χρηματοδότηση στους Δήμους, μα αυτή σε σχέση με το 2009, στην αφετηρία δηλαδή της κρίσης, είχε μειωθεί πάνω από 62%, στερώντας σημαντικά και αναγκαία έργα από το λαό, όπως για παράδειγμα τη συντήρηση των σχολείων, αλλά και την ολοκληρωμένη και όχι οπτική αντισεισμική μελέτη των δημόσιων και ιδιαίτερα των σχολικών κτηρίων. Και η συζήτηση για την οικονομική αυτοτέλεια αφορά τη θέσπιση μηχανισμών ίσπραξης των φόρων και τελών, καθώς και τη διεκδίκηση του έμφυα ως πόρου στους Δήμους. Οι Δήμοι λοιπόν έφτασαν να έχουν τα περισσότερα έσοδα από ίδιους πόρους, που είναι κύρια τα ανταποδοτικά, και όχι από τους ΚΑΠ, τους κεντρικούς αυτοτελεσπόρους, που είναι μειωμένοι κατά 62% σε σχέση με το 2009. Ακόμη και για το μεγάλο θέμα της έλλειψης προσωπικού, ενισχύεται η λογική να προσλαμβάνονται και να καλύπτονται από τα ανταποδοτικά τέλη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στηρίζει τη διεκδίκηση για την επιστροφή στους Δήμους των παρακρατηθέντων πόρων παρελθόντων ετών και την κατάργηση των μνημονιακών νόμων, την αύξηση και απόδοση κατέτος του συνόλου των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την τοπική διοίκηση, τη συνολική κατάργηση των ανταποδοτικών τελών και τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η ευθύνη όλων των κυβερνήσεων για την τεράστια έλλειψη προσωπικού, για τη διαρκή ομοιρία των συμβασιούχων και για τα διάφορα προγράμματα που ανακυκλώνουν την ανεργία είναι τεράστια. Στηρίζουμε τη διεκδίκηση για προσλήψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ο δημοτικός φωτισμός να μην περιλαμβάνει ΦΠΑ, να εντάσσεται στο τιμολόγιο των μεγάλων καταναλωτών και όχι στο οικιακό τιμολόγιο που είναι μέχρι σήμερα.
το ΚΚΕ με τους εκλεγμένους στους Δήμους αλλά και στις περιφέρειες, με εργατικά σωματεία, με φορείς της λαϊκής πάλης, έχει διαμορφώσει πλαίσιο στόχων για διεκδίκηση και δίνει τις δυνάμεις που διαθέτει για την ανάπτυξη διεκδικητικών αγώνων για τις λαϊκές ανάγκες. Στην προτεραιότητα της δράσης του ΚΚΕ βρίσκονται όλα τα μεγάλα προβλήματα του λαού και πρωτοστατούμε να οργανωθεί η πάλη του λαού μας ενάντια σε όσους στέκονται εμπόδιο στο να ζει σύμφωνα με τις δυνατότητες της εποχής μας, στην ικανοποίηση των αναγκών του, για να ανοίξει ο δρόμος για άλλη μορφή οργάνωσης που σιδερένιο νόμο θα έχει την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε τα συμπεράσματα του συνεδρίου σας.